Ξεκινάμε με τα νέα. Σεισμοί. Οι επιστήμονες δεν ανησυχούν αλλά συνιστούν επαγρύπνηση. Άλλο διράχιο, άλλο αντικήθυρα. Τι λένε στα νέα οι σεισμολόγοι. 8,4 εκατοστά ανέβηκε το έδαφος στην Αλβανία. Και ακόμη νέα πάγια ρύθμιση. Όλες οι οφειλές σε 24 δόσεις. Ε, πάμε στην καθημερινή. Τουρκικέ διεκδικήσει δυτικά τη Ρόδου. Επιστολή τη Άγκυρα στον ΟΗΕ. Αβάσιμη η ισχυρισμή, λέει η Αθήνα. Με ευρία πλειοψηφία πρώτη πρόεδρο τη ε, Κομισιόν. Βλέπουμε εδώ ε, για την Ούρσουλα der Leyen, Δεν το θυμάμαι το όνομά τη ποτέ απ' έξω. Ε, πάγια ρύθμιση για, πα, για παλιέ και νέε οφειλέ στο φορολογικό νομοσχέδιο. Και χωρί κηδεία όσοι επιλέξουν αποτέφρωση φυλάδιο τη Διαρκού Ιερά Συνόδου. Άστε. Πάμε στην εφημερίδα των Συντακτών και φοβισμένη και διχασμένη έρευνα τη Προράτα για ασφάλεια, καταστολή και δημόσια τάξη. Ανησυχητικά δεξιόστροφη τάση, αλλά με αντιφατικά ευρήματα για ένα μεγάλο μέρο τη κοινωνία. Οι πολίτε επηρεάζονται από την προπαγάνδα κομμάτων και μέσων μαζική ενημέρωση. Στον ελεύθερο τύπο, 8 ανατροπέ στα ακίνητα. Όλε οι ευνοϊκέ ρυθμίσει που φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο από το 2020. 21 μαθητέ, 21 μαθητές Ολυμπιονίκες στη ρομποτική. Μπράβο στα παιδιά. Κυριάκο, έχετε δεξιότητε που θα σα φανούν χρήσιμε σε όλη τη ζωή σα. Εδώ έχουμε έγγραφο ντοκουμέντο. 100.000 απόστρατοι διεκδικούν τα σωστά αναδρομικά του 2018. Και τρει μόρια έφτασαν στην Ελλάδα από τον Ιούλιο. 45.000 αφήξει προσφύγων μετά τι εκλογέ. Πάμε στην δημοκρατία. Δεξιό στόχο δολοφονία. Πολεμική ανακοίνωση με ορόσημο την 6η Δεκεμβρίου. Ανατριχιαστική πανταγγελία αναχικών. Ετοιμαστείτε για δικό σα νεκρό σχέδιο εκτροπή. Απειλούν να κάψουν την Αθήνα. Έρχεται ο μήνα τη οργή. Και ο 80χρονο εξέθεσε τον πρωθυπουργό. Ο Κυριάκο μου υποσχέθηκε τη θέση διοικητή νοσοκομείου. Πάμε στην εφημερίδα Φιλελεύθερο. Κλείνουν οι πληγέ σε φόρου και εισφορέ. Σταδιακή αποκατάσταση αδικιών με δύο νομοσχέδια. 24 δόσεις για όλες τις αρρύθμιστες οφειλές στην εφορία, ανεξάρτητα από το χρόνο δημιουργίας τους. Και εφιαλτικές προβλέψεις για τη γύρανση, σήμα κινδύνου από τον ΩΣΑ για την κοινωνική ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Αυγή, η αριστεία πιάνει πάτο. Έκθετο το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Κοινική ομολογία βοήθη και ποιου να βάλουμε τους ξένους θες. ο κύριος, ε... Το Ρότζες... Και στα είπε με μια απλότητα, έτσι. Και ποιου να βάλουμε, του ξένου. Βέβαια, κατάλαβε. Του δικού μα θα βάλουμε. Και στήριξη στου πληγέντε γείτονε. Αλληλεγγύη στον αλβανικό λαό. Πάμε στον ε, Ριζοσπάστη. Οι θέσει του Κομμουνιστικού Κόμματο όπλο στον αγώνα για σύγχρονα ασφαλιστικά δικαιώματα. Εκδήλωση τη ε, ε, κοατική του Κομμουνιστικού Κόμματο για την κοινωνική ασφάλιση. Πάμε στο ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα. Διπλή ομιλία από Άγκυρα Βρυξέλλε. Τουρκική πίεση σε όλα τα που με στόχο τη διαπραγμάτευση εφόλης τη ύλη. Ευρωπαϊκή βοήθεια για να αποφύγει πιο σκληρά μέτρα στο προσφυγικό ζητάει η κυβέρνηση. Ε, στην Εσπρέσο, ληστέ κτίνη με χάπια τζιχαντιστών. Συμμορίε αλλοδαπών στο κέντρο τη Αθήνα χαπακώνονται με το ναρκωτικό του Άισι. Δίποδο τέρα υπό την επίρρρεια Κάπταγκον ανοίγει γιοταχή, μέρα μεσημέρι. Μαρτυρίε σοκ γυναικών που έζησαν την ομή βία στα χέρια της ε, Σπύρας των 35. Ένα άλλο θέμα αυτό. Πάμε στην αυτεμπορική. Έχονται 8 ανατροπέ στου φόρου ακινήτων, βραχυχρόνιε μισθώσει, ανεγενήσει ή μεταβιβάσει, δωρεέ γονικέ παροχέ και κληρονομιας Και τέλο, τον τύπο τη ε, Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, ζήτησε ο Αστ Αστού Δέσμευση του Προέδρου για 350 νέα λεωφορεία από διεθνή διαγωνισμό έρχεται εντατικοποίηση των ελέγχων κατά των λαθρεπιβατών.